Να δώσω το λόγο, κύριε Φαγούτη. Να μιλήσει, Μάρια. Μισό λεπτό. Κάνε πολύ χρόνο, έτσι κι αλλιώς η μέρα είναι των επαγγελματιών. Εγώ θέλω να πω 5 γενικές παρατηρήσεις. Έτσι κι αλλιώς δεν είχα ούτε καν την εισήγηση να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απλά θεωρώ 5 παρατηρήσεις θέλω να κάνω πριν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε απόφαση της υλοποίησης ή όχι της εν λόγω μελέτης. Το ερώτημα για μένα ξεκινάει λίγο διαφορετικά. Δεν είναι το τι θα κάνουμε, είναι γιατί θα το κάνουμε. Δηλαδή, κάνουμε μια νέα μελέτη για μια νέα πλατεία, την κεντρική πλατεία της Ραφίνας και την πλατεία Δημητρακού. Το θέμα είναι τι προσδοκείς από αυτήν την αλλαγή που θα γίνει. Προσδοκούμε αναβάθμιση των καταστημάτων της αγοράς μας. Προσδοκούμε αναβάθμιση γενικά του χώρου της πλατείας για να έρχονται περισσότερο οι γονείς με τα παιδιά, οι επισκέπτες. Θέλουμε να δώσουμε, γιατί μιλάμε για την κεντρική πλατεία της Ραφίνας, θέλουμε να δώσουμε μια νέα ταυτότητα. Γιατί η κεντρική πλατεία ενός Δήμου είναι η ταυτότητα του Δήμου. Και όταν συζητάμε και για την πάνω πλατεία Δημητρακού, και κατά τη δικιά μου άποψη, θα πρέπει να συζητάμε συγχρόνως και για την πλατεία Ταχυδρομείου, την τριπλέτα αυτή, μιλάμε ότι πάμε να κάνουμε μια παρέμβαση η οποία θα αλλάξει γενικά την ταυτότητα του Δήμου μας. Την εικόνα του. Τι θέλουμε να περάσουμε. Θέλουμε να περάσουμε ότι είμαστε, ας πούμε, μια παραδοσιακός Δήμος, που είμαστε δίπλα στη θάλασσα. Ένα λιμάνι παραδοσιακό. Γιατί αν είναι για παραδοσιακό, θα πρέπει οι κατασκευές να έχουν περισσότερο πράσινο, περισσότερο ξύλο κτλ. Αν συζητάμε ότι θέλουμε να δώσουμε μια ταυτότητα στην πόλη μας πιο αρχιτεκτονικού design κτλ., κατά εκεί κλείνουμε. Εξού και οι μεταλλικές κατασκευές. Αυτό όμως πρέπει να το έχουμε συγκεκριμένο. Τι ταυτότητα θέλουμε να δώσουμε στην πόλη. Τώρα, γίνονται κάποιες παρεμβάσεις πέριξ των πλατιών που αφορούν και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Μιλάμε για τις διαπλατύνσεις των πεζοδρομίων. Τα πεζοδρόμια μεγαλώνουν περισσότερο. Μπαίνουν τα διαζώματα μέσα στους δρόμους, στη Βασιλέως Παύλου, στην Αφήνη των Αλών. Όλα αυτά παίρνουν κάποιους χώρους πάρκινγκ. Έχουν χαθεί ήδη πάρα πολλοί χώροι πάρκινγκ για τα κυκλοφοριακά. Υπάρχει το στημάτικα το πάρκινγκ το οποίο δεν λειτουργεί και δεν βλέπω να δίνεται ποτέ. Δηλαδή, τι γίνεται, πάμε να κάνουμε μια παρέμβαση για το καλό του τόπου μας. Πώς το είπατε αυτό, δεν. Και δεν βλέπω να διαδοτείτε. Δεν έχει διαδοτηθεί. Γιατί δεν λειτουργεί τότε. Δεν έχει κατηγηθεί ότι έχει διαδοτηθεί. Έχει παραχωρηθεί στον εμπορικό σύλλογο. Όλα τα μέλη του έχουν κοντρόλ και έχει παραδοθεί για να παρκάρουν οι επαγγελματίες, οι εργαζόμενοι και οι πελάτες των καταστημάτων. Δεν έχει πάρει γραμμή κανείς αυτό. Μπορείστε. Αδειοδότηση δεν έχει περάσει στην Βούλα, δεν το γνωρίζει. Η αδειοδότηση δεν παίρνει από το δικό μας Συμβούλιο, από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ενώ δεν έχει άδεια ακόμα για να λειτουργεί απάκι. Κάνετε λάθος, κύριε Φαγούτη. Μπορούμε να πούμε άνθρωποι επισκέπτες να παρκάρουν μέσα και στο φούρνο πάρτι να πληρώσουν και να κατέβουν στην αγορά. Αυτό λέω. Όχι να πληρώσουν, κύριε Φαγούτη. Δωρεάν. Κύριε Φαγούτη, έχει αδειοδότηση αυτός ο χώρος για δωρεάν στάθμευση. Για δωρεάν στάθμευση και έχει παραδοθεί στον Υπουργικό Σύλλογο. Γιατί η αδειοδότηση από πού είναι αυτό το λόγο. Από το Υπουργείο Συγκοινωνιών. Ορίστε. Άρα γι' αυτό ήταν. Γι' αυτό ψηφίσατε. Δεν ψηφίσατε έτσι. Όχι. Η φάλη, όπως και οι δύο κλήτες, οι οποίοι σήμερα παρκάρουν μπροστά στο παραδοσίδι τους, λίγο πάνω, αριστερά, δεξιά, δηλαδή αυτά τα 200 ίσως αυτοκίνητα που κάθε μέρα μέσα στο κέντρο 50 άτομα, γιατί εγώ δεν έχω πάνω από ένα αυτοκίνητο. Μην κολλάμε σε αυτό, να προχωρήσουμε παρακάτω. Μην κολλάμε σε αυτό. Δεν νομίζω ότι εξυπηρετεί κανένα. Μην κολλάμε σε αυτό. Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής. Πρέπει να συγκεράσουμε και το θέμα το κυκλοφοριακό και το θέμα του πάρκινγκ στη μελέτη. Δηλαδή, θα αισθανόμουν πολύ πιο ασφαλής όταν μιλάμε για παρεμβάσεις τέτοιου τύπου να συνοδευόντουσαν και μία μελέτη πάρκινγκ. Θέλετε να ζητάγαμε, ας πούμε, αφού είναι χορηγία η μελέτη, δεν πληρώνει κάτι ο Δήμος, να ζητάγαμε από το χορηγό, τον κύριο Μαρτίνο προκειμένου, και μία μελέτη υπογειοποιημένου πάρκινγκ σε κάποια τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουμε λόγω εμείς. Υπογειοποιημένη μελέτη. Ένα πάρκινγκ υπογειοποιημένο σε κάποια τα οικοδομικά τετράγωνα. Είτε αν θέλετε αυτό, είτε του κηπέδου. Κάπως πρέπει να συνοδεύετε. Όταν κλείνεις θέσεις πάρκινγκ, πρέπει να ανοίγεις θέσεις πάρκινγκ. Αν θέλεις να έρθει κόσμος στη Ραφίνα, να καταναλώσει. Το ξέρεις πότε θα γίνει.
Αλλά με αφήστε να ολοκληρώσω και. Στα τέλεια. Λέω, θεωρώ ότι η μελέτη αυτή, ξαναεπαναλαμβάνω για το κλείσω, κλείνει θέσει πάρκινγκ, δεν ανοίγει. Εμεί θέλουμε να ανοίξουμε θέσει πάρκινγκ όμω για να έρθει και άλλο κόσμο να επισκεφτεί την πόλη μα. Αυτά όσον αφορά το θέμα του κυκλοφοριακού. Απ' την άλλη, οι υπογειοποιημένοι κάδοι επιβάλλονται, γιατί δεν του είδα εγώ, από ό,τι καταλαβαίνω. Από το σχεδιάγραμμα φαίνεται ένα κάτι σαν φάκελο κλειστό σε ένα χ τετραγωνάκι. Είναι υπάρχουσα. Είναι υπάρχουσα. Απλά το λέω επειδή δεν βλέπω άλλο τέτοιο χ μέσα στην πλατεία. Δεν έχουμε φτάσει. Προφανώς δεν έχουμε φτάσει. Σωστή είναι η παρέμβαση να υπάρχουν υπογειοποιημένοι κάδοι. Ωραία, άρα πρέπει να προβληθούν και στις δύο πλατείες και ενδιάμεσα η υπογειοποιημένη κάρτα, ανεξαρτήτως αν είναι για συμπαντικά σκουπίδια ή είναι για ανακυκλώσιμα. Και πάμε λίγο στο θέμα που αφορά τις υπέρβολες. Πρέπει να γίνει σαφές το εξής. Δεν γίνεται, κάτι προσωπική μου άποψη, ένας επαγγελματίας να πει ότι εγώ δέχομαι και θέλω να προχωρήσω την κατασκευή της υπέρβολας και ο διπλανός επαγγελματίας να μην έχει υπέρβολα. Και αυτό για τον απλό τον λόγο ότι η υπέρβολα του διπλανού θα κλείνει το μαγαζί του διπλανού που δεν θέλει υπέρβολα. Δηλαδή, εδώ πρέπει να, οι επαγγελματίες τελικά να δώσουν ένα ψήφισμα και να δουν η πλειοψηφία των επαγγελματιών τι γίνεται. Θέλει υπέρβολες ή δεν θέλει υπέρβολες. Βέβαια και αυτό είναι σε συνάρτηση και με το κόστος. Γιατί δεν μιλήσαμε καθόλου για την ταμπακέρα. Ποιο είναι το κόστος. Το κόστος της υπέρβολας θα το υπομειστεί όλο ο Δήμος, θα υπομειστεί κάποιο της κατασκευής και της κατασκευής αλλά και της ενοικίασης του χώρου, έτσι. Δηλαδή τι θα αλλάξει, θα αλλάξουν τα δεδομένα μετά της ενοικίασης του κατά προβολή χώρου της επαγγελματίας, θα αλλάξει το ενοίκιο. Ποιος θα πληρώσει την υπέρβολα, ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής, κάποιο ποσοστό ο Δήμος, αυτό πρέπει να γίνει σαφές ώστε να μπορέσουν να πάρουν απόφαση οι επαγγελματίες. Τελικά τι μπορούν, γιατί και οι εποχές είναι και παράξενες για να πούμε ότι έχουν όλη τη δυνατότητα να δώσουν με ίδιους πόρους την κατασκευή αυτών. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του πρασίνου, αν με ρωτήσετε προσωπική μου άποψη για αυτή, τι χαρακτήρα θα ήθελες, εγώ με προσωπική μου άποψη είναι ότι ο χαρακτήρας της Ραφίνας πρέπει να έχει κάτι από φύση, να έχει κάτι από παράδοση, θάλασσα κτλ. Πιστεύω ότι θέλει πράσινο. Είμαι υπέρ του να υπάρχουν δέντρα, αλλά πρέπει να είναι ψηλά δέντρα, όπως είναι οι φοίνικες που έχουν λεπτό κορμό, που δεν κόβουν τη θέα, όπως είναι τα πλατάνια αυτά που έχουν μεγαλώσει πια. Τέτοιου στυλ δέντρα θέλουμε. Θέλουμε δέντρα, αλλά να έχουν ακριβώς να είναι ψηλά δέντρα, ώστε ο κόσμος να μην επηρεάζει το οπτικό πεδίο προς τη θάλασσα. Απ' την άλλη, πολύ ωραία τα συντριβανάκια, δεν αντιλέγω, αλλά αυτοί που έρχονται στην πλατεία θέλουν να φάνε, να πιούν ένα καφέ και τα παιδιά τους να απασχοληθούν κάπως χωρίς να είναι τρελαμένοι και να κοιτάνε γύρω-γύρω συνέχεια τα παιδιά τους. Για να γίνει αυτό, είμαι της άποψης ότι κάπως τελικά τα παιδιά πρέπει να απασχολούνται. Άρα η κατεύθυνση του να υπάρχουν δραστηριότητες για τα παιδιά μου φαίνεται ότι είναι μονόδρομος. Αν θέλουμε πραγματικά να έχει κόσμο που καταναλώνει στην πλατεία και συγχρόνως να υπάρχουν τα παιδιά μαζί. Δηλαδή, προσωπική μου άποψη, δεν θα σύγκλινα στην τριβάνια, θα σύγκλινα προς μια κατάσταση όχι ακριβώς παιδικής χαράς, αλλά κάποιων δραστηριοτήτων ώστε τα παιδιά αυτά να μπορούν να απασχοληθούν και να μην είναι αγχωμένοι και τρελαμένοι οι γονείς τους συνέχεια με τα βλέμματα πάνω στα παιδιά. Αυτά τα υπόλοιπα στους επαγγελματίες. Ευχαριστώ.